Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτι, στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή, στο Euro 2024. Και σαφώς από αυτή τη μεγάλη γιορτή δεν θα μπορούσε να απουσίαζε το Sport Time. Καθημερινά εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να σας παρουσιάζουμε όλα τα αγωνιστικά νέα, κάθε μέρα στις 3, μέχρι και με το μεγάλο τελικό στις 14 του Ιούλη. Μια ομάδα αρκετών συναδέρφων, καθημερινά με καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, θα σας αναλύουν τους αγώνες της ημέρας. Αρχή θα κάνουμε με ο Θεόδωρος Καυκαρίδης και εγώ. Θεόδωρε, η μεγάλη γιορτή έφτασε, η μπάλα στείνεται στη σέντρα και ξεκινάει το πάρτι. Το ευρωπαϊκό. Το ευρωπαϊκό. Για πολλούς το πιο... Αν θέλεις, μεγάλο πάρτι, ακόμα και περισσότερο για το Μουντιάλ, από ποδοσφαιρικής άποψης βέβαια, για να είμαστε πιο ειλικρινείς. Πριν πάω σε οτιδήποτε, επειδή κάθε εκπομπή έχει και έναν υποστηριχτή, εμείς έχουμε δύο, οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε, είναι ο Παπέτ και οι υπεραγορές Αλφαμέγα, οι οποίες μάλιστα είναι και σε γρήγορη σε αυτό το διάστημα, παίζουν μπάλα, η Αλφαμέγα παίζει μπάλα και υπάρχουν και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τους καταναλωτές ποδοσφαιρόφιλους. Με εκδηλώσεις, προσφορές, δώρα. Υπάρχει και ένα αυτοκίνητο Kia στο βάθος που μπορεί να το διεκδικήσει κάποιος, αλλά μπορεί και άλλα δώρα να διεκδικήσει. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στον τύπο. Ο κόσμος μπορεί να ενημερωθεί. Εμείς θα το λέμε κάθε μέρα και ξανά τις ευχαριστίες μας στην ΟΠΑΠΕΤ και στις υπεραγωγές Αλφαμέγα. Τώρα, το Sport Time δεν θα μπορούσε να έλειπε από αυτή τη διοργάνωση, έτσι. Εντάξει, πλέον ζούμε και στο ρυθμό των podcast του διαδικτύου. Έχει αλλάξει πολύ το τοπίο. Άρα πάμε και εμείς με το τέμπο. Και περιμένουμε να δούμε από αυτό το Euro κάτι το διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα. Γιατί εγώ θέλω να βάλω και κάποια πράγματα στην εξίσωση συζήτηση που θα κάνουμε. Όπως για παράδειγμα τα συνεχόμενα πολλά παιχνίδια που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Και έρχονται από μια... η χρονιά δεν έχει τελειώσει σχεδόν και μπαίνουν... Κοίτα, οι διεθνείς ομοσπονδίες είναι αδυσόπιτες πάνω σε αυτό. Αυτές να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ήδη ξεκίνησε χτες η κουβέντα, ας πούμε, για το παγκόσμιο κυπέλλο συλλόγων που θα γίνει σε, ξέρω εγώ, και διαμαρτύρονται και οι παίχτες. Διότι πλέον δεν υπάρχει όσα και να παίρνουν, όσα χρήματα και να πέφτουν για τα τηλεοπτικά συμβόλαια, ό,τι και να συμβαίνει, αυτό το πράγμα είναι εξουθενωτικό. Σωστό. Εδώ θα ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκοί αγώνες πριν τελειώσει το Euro. Ναι, μιλάς για τα προκριματικά, είτε Champions League. Ναι. Παράδειγμα. Euro το οποίο διεξάγεται στην Γερμανία, εκεί είναι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ήδη εκατομμύρια κόσμος είναι... Βάλε και ένα δις μπροστά. Στη Γερμανία, τηλεθέαση, όλος ο κόσμος περιμένει να δει αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχουν φαβοροί, υπάρχουν outsider, ο κάθε όμιλος έχει τα δικά του δεδομένα. Αυτά να τα δούμε όλα σιγά σιγά. Εμείς κάθε μέρα θα είμαστε εδώ στις 3 να σας αναλύουμε το πρόγραμμα της ημέρας, τους αγώνες της ημέρας. Και το τι έγινε την προηγούμενη. Ναι, εννοείται και το τι έγινε την προηγούμενη. Θα μπορείτε να μας παρακολουθείτε μέσα από την ιστοσελίδα του Sport Time, μέσα από στο YouTube, αλλά και στο κανάλι Pontetsy στο YouTube. Και η ουσία θα είναι και με καλεσμένους και οι τοποθετήσεις τους και άνθρωποι του μη ποδοσφαίρου, έτσι, από το στενό κύκλο του ποδοσφαίρου. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι, μπορεί να το περιορίσεις. Πρέπει να το ανοίξεις. Δεν υπάρχει λόγος, ναι, εντάξει. Πρέπει να το ανοίξεις. Πολλές φορές, ξέρεις, η μη του ποδοσφαίρου... Σου βγάζουν καλύτερες... Ναι, ή και καλύτερες στοιχηματικές τέτοιες καμιά φορά. Ναι. Ή προβλέψεις, να το πω έτσι. Εσείς σαφώς μπορείτε να στέλνετε βίντεο, φωτογραφίες, που, είτε με φίλους, είτε με παρέες, είτε από τη Γερμανία, στα γήπεδα όσοι που θα διεξαχθούν, όσοι πάνε, ναι. Μπορείτε να σχολιάζετε την εκπομπή, προβλέψεις, πώς βλέπετε εσείς το Euro. Είμαστε μία εκπομπή, όπως είπε και ο Θεόδωρος, της εποχής και ανοιχτή. Λοιπόν, πάμε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε δράση, να μπαίνουμε λίγο ομίλους, να βλέπουμε τι γίνεται και πώς έχουν διαμορφωθεί οι ομίλοι. Ξεκινάμε με τον πρώτο όμιλο. Οικοδέσποινα Γερμανία, Σκωτία, Ουγγαρία και Ελβετία. Αυτός είναι ο πρώτος όμιλος. Εντάξει, καταρχήν έχουμε πρεμιέρα σήμερα, το θυμίζουμε αυτό, Γερμανία-Σκωτία, 10 η ώρα. Και
Ευτυχώς που έχει αλλάξει και λίγο στις τελευταίες διοργανώσεις το καθεστώς να ξεκινάει η διοργανώτρια τη διοργάνωση και όχι η κάτοχος, γιατί παλιά ήσχε το ανάποδο. Ήταν η κάτοχος, ναι, και στο Μουντιάλ ήσχε το ίδιο και δεν ήταν και τόσο. Σαφώς και είναι πολύ καλύτερο τώρα. Νομίζω υπάρχει φαβορή στον όμιλο, ό,τι και να μας έχει δείξει η Γερμανία τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια, αν και θα το δούμε το μάτσο μετά. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι η σειρά θέληση είναι Γερμανία, Ελβετία, Ουγγαρία με μικρή διαφορά, τελευταία Σκωτία. Αλλά η Σκωτία θα είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα υπογεννική άποψη. Αλλά και αυτό θα το δούμε μετά γιατί. Πάντως, εδώ βλέπουμε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι απόν ενώ από τίτλους. Και από 14, τίτλο. Εντάξει, το 14, Μουντιάλ. Μια Σκωτία που παραδοσιακά δεν μας έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο, εκτός από εκείνο το αγγλικό το στυλ. Την Ουγγαρία. Κολλημένη εκεί. Ναι. Την Ουγγαρία, η οποία ναι, μεν, αλλά. Έτσι μπορώ να το πω. Δηλαδή δεν είναι με τις δάφνες του παρελθόντος, εδώ και 50 χρόνια. Αν και κάποιοι λένε ότι. Όχι, κάποιοι λένε. Η τεχνητή νοημοσύνη λένε ότι η έκπληξη της διοργάνωσης είναι η Ουγγαρία. Έτσι της είπαν να πει. Έτσι την προγραμμάτισαν να πει. Με βάση κάποια στοιχεία. Και η Ελβετία είναι μια ομάδα η οποία. Άντε να. Και η πρόκριση θα θεωρηθεί. Εγώ λέω ότι είναι καλύτερη από την Ουγγαρία η Ελβετία. Ναι, να πούμε γι' αυτό ότι. Την βάω σαν δεύτερη. Για... Αλλά επειδή εντάξει, περνάνε και τρεις. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Ότι προκρίνονται από κάθε όμιλο οι δύο πρώτοι και οι τέσσερις καλύτερες τρίτες. Οπότε. Με μία νίκη μπορεί να περάσει. Ναι, με μία νίκη να περάσει. Και η Ουγγαρία η οποία έχει και λίγο ψιλοκυπριακό ενδιαφέρον με τους ποδοσφαιριστές που είναι. Ο Λάγκ, ο Σάλαϊ. Σάλαϊ που πέρασε. Ναι, και ο άλλος νομίζω. Και ο άλλος ο Σάλαϊ. Και ο Ατήλα και ο Ρόμπερτ. Σάλαϊ, Σάλαϊ, πώς τους λένε. Έχω μια διάφορα στο τέλος πάντων. Εντάξει, επαναλαμβάνω, εγώ βάζω την Ελβετία πάνω από την Ουγγαρία ελαφρώς και βλέπω τη Γερμανία απόψε, αλλά είπαμε να το δώσουμε. Θα το δούμε, ναι, θα το δούμε αυτό αύριο. Στον δεύτερο όμιλο τώρα, κατά εμέ είναι ο δυσκολότερος ο όμιλος και κατά πόλους. Είναι όμιλος φωτιά, με τρεις ομάδες να διεκδικούν επάξια και την πρώτη θέση. Ισπανία, Κροατία, Ιταλία. Ναι, αν ας πούμε, αν έπεφτε από το τέταρτο καπέλο μια ομάδα λίγο πιο καλή από την Αλβανία, θα ήταν. Top όμιλος. Ναι. Απλώς η Αλβανία έρχεται. Μπορεί να είναι και ρυθμιστής. Δεν ξέρεις. Μπορεί να κόψει, ξέρω εγώ, βαθμούς από μένα από τις πιο πάνω. Κοίταξε να δεις. Πρώτη αγωνιστική είναι Ισπανία, Κροατία, Ιταλία, Αλβανία. Δηλαδή, άμα κάνει την έκπληξη η Αλβανία απέναντι στους Ιταλούς, τότε διαμορφώνει εντελώς τα δεδομένα του ομίλου. Συνήθως η πρώτη αγωνιστική είναι αυτή που φέρνει έχει έκπληξη. Συνήθως. Τώρα από πού θα έρθει και σε ποια όμιλο ή τέλος πάντων, αν θα υπάρξει, δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ισπανία, η φετινή τουλάχιστον, γιατί και ο τύπος της Ισπανίας είναι ο λίγο επιφυλακτικός για τις δυνατότητες των Σπανιόλων, τη θεωρούν ίσως τη χειρότερη Ισπανία από το 4 και μετά. Μάλιστα. Ότι η Κροατία υστερεί έναντι των άλλων δύο. Εγώ θα τις έβαζα σχεδόν σε ίδιο επίπεδο. Πάνω κάτω. Είπα και εγώ ότι και οι τρεις ομάδες μπορούν να πάρουν την πρώτη θέση. Παρόλο που οι Κροάτες, ας πούμε, στις στοιχηματικές είναι, ξέρω εγώ. Ναι, δεν είναι το φαβορί του ομίλου. 40%. Ναι. 40% και άλλοι δύο είναι στο 9 και 10. Ναι, αυτό σίγουρα δεν είναι. Δεν αντικατοπτρίζει, νομίζω, πλήρως. Αν και έχω διαβάσει για την Αλβανία και όχι μόνο σε ένα-δύο δημοσιεύματα ότι είναι ομάδα που μπορεί να κάνει έκπληξη. Να μην ξεχνάμε ένα πράγμα. Οι Αλβανοί μαζεύουν παίχτες χρόνια από αυτούς που τουλάχιστον είναι εμιγκρέδες ενώ μετανάστες που ζούσαν στο εξωτερικό Αλβανοί χρόνια. Κάποια στιγμή επέλεξαν τη χώρα από όπου προέρχονται οι προγόνοι τους τέλος πάντων και παίζουν με την Αλβανία. Γι' αυτό έχει προοδεύσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Εξού και πολλοί επέλεξαν το Κόσοβο. Γιατί ο Κόσοβο ναι, σωστό. Έπαιξε και αυτό ρόλο. Έχει καλούς παίχτες. Ναι, σωστό. Η αλήθεια να λέγεται. Αλλά εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο των άλλων, είναι πολύ μακριά. Όχι. Όμως σου λέω, μια ζημιά μπορεί να κάνει. Ίσως έχει και τη διαφορά Ισπανία-Κροατία, ότι η Ισπανία είναι νεότερη ομάδα. Ενώ οι Κροάτες έχουν. Η Ισπανία είναι από τις πιο νεανικές σίγουρα. Ναι, και ενώ οι Κροάτες είναι. Από τις πιο έμπειρες. Από τους πιο έμπειρους γι' αυτό. Πλέον έμπειρους. Σωστό. Πάμε λίγο στον τρίτο όμιλο.
Εδώ έχουμε Σλοβενία, Δανία, Σερβία, Αγγλία. Και εδώ υπάρχει το φαβορί, που είναι οι Άγγλοι. Ναι, υπάρχει τώρα αυτό το θέμα, ξέρεις, coming home or... Α, το coming home το ακούμε συνέχεια, εντάξει. Εντάξει. Και η Αγγλία είναι ανοιχτή ομάδα. Δηλαδή, άμα βάλεις... Ναι, είναι μια ανοιχτή ομάδα. Η δικιά μου άποψη είναι ότι δεν είναι ομάδα εμπιστοσύνης. Όχι, δεν είναι. Καθόλου. Δεν είναι. Από υλικό... Σκίζει. Σκίζει. Αν βάλεις μπροστά, ας πούμε, τι έχει να παρουσιάσει η Αγγλία, νομίζω καμία ομάδα δεν έχει. Συμφωνούμε. Όλος ο κόσμος υποστηρίζει ότι το πρόβλημα της είναι στον πάγκο. Στον προπονητή. Πριν τον Εγγλέζο, βέβαια, οι οποίοι τον θεωρούν κορυφή του Southgate. Δηλαδή, αν αποφάσισε να διώξει τον Ten Hag, συζήτη του να πάει στην United. Και οι περισσότεροι οπαδοί της United, εκτός Αγγλίας, βέβαια, διαφωνούσαν. αλλά τέλος πάντων. Από πλευρά υλικού, εάν αξιοποιηθεί αυτό το υλικό, έχει τεράστια, τεράστια ανισχύ. Βλέπουμε δύο. Αλλά είναι πολύ άνοιγμα η ομάδα. Ναι. Βλέπουμε την Σερβία, η οποία ίσως να διαθέτει και λίγο ένα στοιχείο που δεν το έχουν οι άλλοι. Δηλαδή εκείνη την ψυχή. Δεν το βγάζω, ρε Βασίλη, όμως. Ναι. Εγώ δεν το έχω δει να το βγάλω. Εκείνο το σερβικό. Κάποτε είχαν μια απίστευτη ποιότητα και δεν την έβγαζαν. Ναι, έτσι κι αλλιώς, δηλαδή είναι μια χώρα η οποία ακόμα και όταν ήταν ενωμένη η Ιουγκοσλαβία, κάποτε, είχε ένα απίστευτο ταλέντο, ποδοσφαιρικά μιλώ. Ναι. Ας το μπάσκετ και ξέρω εγώ. Μα τι μπάσκετ. Και δεν το έβγαζε ποτέ της έρω για να φτάσει μακριά. Μόνο μια φορά μπορούσε να πάρει γύρω το 68, αδικήθηκε κατάφορα το 68 στον πρώτο τελικό. Ποτέ δεν είχε καταφέρει να. Ξέρω εγώ, να ξεδιπλώσει. Να το ξεδιπλώσει όλο με στο γύρο εκείνη τη φοβερή τέλος πάντων γκάμα ποδοσφαιρική που έχει. Ούτε τώρα. Η Δανία θεωρούν καλύτερη ομάδα από τους Σέρβους. Ποιοτικά. Γενικά, πιο ομάδα. Πιο ομάδα ίσως. Έχει και καλές μονάδες. Πιο ομάδα ίσως να είναι. Ποιοτικά νομίζω οι Σέρβοι υπερτερούν. Διαφωνώ. Άποψη. Εγώ λέω Δανία νούμερο 2. Σερβία του Σλοβαίνου θεωρώ μαζί με του Σλοβάκου και του Γεωργιανού. Τρεις πιο αδύναμες ομάδες. Ομάδες. Σκαλάκι παραπάνω. Το λοιπόν, πάμε να δούμε τον τέταρτο όμιλο. Εδώ τώρα είναι Πολωνία, Ολλανδία, Αυστρία, Γαλλία. Οι Γάλλοι έχουν ένα θέμα. Στις δύο τελευταίες προπονήσεις. Όχι. Στις δύο τελευταίες προπονήσεις ο Εμπαπέ τράβηξε λίγο πίσω. Έχουν θέμα με ιώσεις. Οι παίχτες που είναι κλινήρης, αλλά τέλος πάντων μπορούν να προπονηθούν. Ναι, με κρυολόγημα είναι. Έχει πέσει μια ίωση με κρυολογήματα εκεί και είναι και λίγο και ο Μπαπέ πίσω. Και τώρα, εγώ θέλω να βάλω την άλλη την ερώτηση. Τώρα, ο Μπαπέ έκλεισε στη Ρεάλ. Με τόσα εκατομμύρια, θα πάρει τόσα λεφτά. Βάζει τα πόδια του τώρα σε αυτό το. Καίγεται. Θα τα βάλει. Θα τα βάλουν όλοι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει παίχτη στον κόσμο που να μην θέλει. Όταν πάει σε επίπεδο εθνική που θα σκεφτεί, θα πάω να παίξω αύριο στη Ρεάλ. Αυτό μπορεί να συνέβαινε πριν πάρα πολλά χρόνια, όταν ήταν άλλα τα δεδομένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Την Ολλανδία την παρομοιάζω λίγο με την Αγγλία. Με ποια έννοια? Είναι ύψος βάθος. Μέση λύση δεν υπάρχει. Δηλαδή μπορεί να σου κάνει την καλύτερη διοργάνωση, μπορεί να μην λες αυτή είναι η Ολλανδία. Συγκριτικά οι δύο χώρες αυτές έχουν τους λιγότερους τίτλους. Έχουν μία ένα Μουντιάλ και άλλη ένα Γιούρ. Mm-hmm. Απλώς η Ολλανδία έχει πολλές παρουσίες σε τελικούς. Έχει περισσότερα πράγματα να παρουσιάσει από τους Άγγλους. Έχει βγάλει πάρα πολλούς παίκτες τα τελευταία χρόνια. Ίσως να μην ανελήφθηκαν τόσο πολύ όσο θα περίμενε κάποιος. Ναι. Δηλαδή οι παίκτες που έλεγαν ο Άγιαξ και Αϊτχόφεν και πήγαν στο εξωτερικό να παίξουν. Ναι. Είπες, άμαν δεν έγιναν το The Next Big Thing. Σωστό. Αλλά πάρα πολύ ταλέντο. Και ίσως είναι και καλύτερο το ταλέντο της από ό,τι ήταν πριν από δύο χρόνια. Ναι. Δεν ξέρω. Πολωνία. Νομίζω είναι σε κατηφορίτσα γενικά. Σταθερά. Ναι, ίσως θα είναι μια διοργάνωση η οποία θα. Η Αυστρία δεν πολύ ξέρω να σου πω την αλήθεια. Τη θεωρώ ελαφρώς καλύτερη από την Πολωνία όμως. Okay. Και στον πέμπτο όμιλο υπάρχει πάλι μια ομάδα η οποία. Ναι, συμφωνώ ότι είναι το φαβορί, αλλά δεν είναι στα καλύτερά τη. Ενώ αυτή η ομάδα που την θαυμάσαμε. Το Βέλγιο, Το Βέλγιο, εντάξει, στην κατηφορά του. Που την θαυμάσαμε, την απολαύσαμε.
πάει για να κλείσει τον κύκλο της, έτσι. Λογικό δεν είναι. Ναι, κάποια στιγμή ναι. Το Βέλγιο πέρασε στην ιστορία του που δύο μεγάλες εκρήξεις, ας πούμε. Η πρώτη ήταν 80 με 86 κάπου εκεί, που έφτασε και τελικό Euro, πήγε, ξέρω, με τελικά Μουντιάλ, έβγαλε φοβερή φουρνιά παιχτών, έπαθε μια τεράστια κρίση μετά. Τώρα βέβαια πιο ομαλή, αν θέλεις, η κάθοδος του. Ναι. Αλλά δεν μπορεί να παράγει συνέχεια. Και οι άλλες τρεις ομάδες εδώ, Σλοβακία, Ρουμανία, Ουκρανία, πιστεύω ότι έχουν τις δικές τους πιθανότητες να έρθει όπως να είναι η σειρά. Νομίζω οι Ουκρανοί έχουν καλύτερη ποιότητα παιχτών από τους Ρουμάνους και τους Σλοβάκους. Οι Ρουμάνοι χρόνια να βγάλουν κάτι πολύ καλό. Καλό, ναι. Οι Σλοβάκοι ακόμα περισσότερο. Εντάξει, Ρουμανία, Σλοβακία νομίζω σε λίγο καλύτερη Ρουμάνοι. Ίσως. Οι Ουκρανοί έχουν καλύτερους παίχτες, αλλά καταλαβαίνει κάποιος ότι έχουν πολύ σοβαρά προβλήματα γενικότερα τα τελευταία χρόνια. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Τεχνικά. Εδώ. Και εδώ στον έκτο όμιλο, κατά τη δική μου άποψη, θεωρώ ότι υπάρχει ομάδα με τις περισσότερες πιθανότητες να το κατακτήσει. Η Πορτογαλία. Και μιλάω για την Πορτογαλία. Ναι. Εγώ προσωπικά παρόλο που την Αγγλία μου υποστηρίζω και τη θεωρώ την ομάδα με, το περισσότερο, με την περισσότερη ισχύ, θεωρώ ότι θα το πάρει η Πορτογαλία. Διότι αν λέγαμε στην προηγούμενη διοργάνωση ήταν ο Ρονάλντο και οι άλλοι, τώρα είναι ο Ρονάλντο μαζί με τους άλλους. Οι άλλοι και ο Ρονάλντο. Ναι, έχει μια φοβερή ομάδα σε όλες τις γραμμές. Έχει φοβερούς παίκτες. Αποδίδει πολύ καλό ποδοσφαίρο. Είναι καλός όμιλος της, ενώ δεν κάνει καμιά κουτσουκέλα τέλος πάντων, ενώ αγωνιστική. Ναι. Θα περάσει. Εντάξει, για τη Γεωργία, τι να πούμε τώρα, και μόνο που είναι εκεί, καλά είναι. Αυτή που είδαμε με την Ελλάδα. Όχι, εντάξει. Η Ελλάδα αυτοκτόνησε. Καλά, ναι, εντάξει, δεν το συζητώ. Δεν έχουν μονάδες σπουδές, αλλά είναι καλή ομάδα. Ναι, αλλά οι Τούρκοι παίζουν και με ένα πλεονέκτημα. Ουσιαστικά παίζουν σπίτι τους. Ναι, θα έχουν. Ουσιαστικά παίζουν σπίτι τους. Θα είναι ένα. Όπου και να παίζουν, θα έχουν χιλιάδες κόσμο που θα τους υποστηρίζει. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι. Ίσως... Έχουν και καλούς παίχτες. Έχουν. Δηλαδή, έχουν. Θεωρητικά, γι' αυτό και αναλόγως με τη. Δηλαδή, στην κάτω ζώνη, αν θέλεις, των προβλέψεων, αν βγάλεις την πρώτη δεκάδα, που η δέκατη είναι η Κροατία περίπου, ένατη, η επόμενη ομάδα που λέει είναι η Τουρκία. Εντάξει, το ναι, σωστά. Πληρώνει άγρια, αλλά δεν πληρώνει 200 ευρώ. Το λοιπόν, αυτά ως σκιαγράφηση των ομίλων, θα μπούμε σιγά σιγά στο παιχνίδι της ημέρας, στο μοναδικό παιχνίδι της πρεμιέρας. Θα τα δούμε όλα αυτά μετά από ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αλφα Μέγα παίζει μπάλα. Μέχρι 14 Ιουλίου, με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω, σκανάροντας την εφαρμογή Stick & Win, γυρίστε τον τροχό για να κερδίσετε ένα αυτοκίνητο Kia Stonic, αυτόματο GT Line, αξίας 24.400 ευρώ και άλλα απίστευτα δώρα. Επιστρέψαμε και πρέπει να μπούμε σιγά σιγά στο μενού της ημέρας και να δούμε τι υπάρχει σήμερα, σε ποιο παιχνίδι θα δούμε, αλλά πριν δούμε το παιχνίδι, θέλω να δούμε λίγο τι συμβαίνει πριν από 15 ώρες στο Μόναχο. Αυτοί είναι οι Σκοτσέζοι, κυρίες και κύριοι. Έχουν τρελαθεί, έχουν γεμίσει το Μόναχο. Βλέπουμε βίντεο διάφορα που πριν από 3 ώρες αυτό. Εντάξει, Tartan Army, έτσι. Ναι. Ατελείωτο πάρτι. Εγώ τους πάω πάρα πολύ. Αυτοί είναι οι Αγγλέζοι. Εδώ βλέπει Σκοτσέζοι. Οι Σκοτσέζοι, οι οποίοι εντάξει, εκτός που δίνουν χρώμα, ανήχουν πράγματα. Γενικά είναι και οπαδοί που είναι. Δεν είναι καυγατζίδες τέλος πάντων. Ναι, θα φωνάξουν για την ομάδα τους, θα πανηγυρίσουν. Θα κάνουν πράγματα, τέλος πάντων, θα διασκεδάσουν, θα πιούν αρκετά. Ναι. Αλλά δεν έχουν τέλος πάντων την τάση να λύσουν προβλήματα. Σωστό. Λοιπόν, κάτι τέτοια βίντεο μπορείτε να μας στέλνετε κι εσείς. Οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε που αφορά το Euro και να μας θέλετε να βλέπουμε και τα δικά στα βίντεο. Να μην βλέπουμε μόνο τους Σκοτσέζους, τους Άγγλους, τους Ισπανούς και τους Πορτογάλους ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να δούμε το σήμερα. Ναι, απλά πούμε, αυτό το πάρτι που γίνεται εκτός γηπέδων και έξω στην fan zone που είναι πάντα πριν από κάθε παιχνίδι, φοβερή εμπειρία της δύσης κάποιος. Ναι. Και ξέρεις, υπήρχε πάντα η άποψη ότι η Νότη, τέλος πάντων, η Μεσογειακή είναι πιο... Ενθερμή.
είναι λάθος τελικά. Εγώ έχω δει σου ιδούς, ας πούμε, πάντως, να κάνουν ασύλληπτα πράγματα. Πάντως ένας Σκοτσέζος περπάτησε 1600 μίλια για, να πάει. Για να πάει στο Μόναχο και μάζευε, το έκανε με τέτοιο τρόπο ότι όποιος ήθελε μπορούσε να του δώσει κάποια χρήματα, ναι, μαζεύοντας και για φιλανθρωπικό σκοπό, αλλά και για να καλύψει ο ίδιος τα έξοδά του. Για να πάει. Για, ναι, συντήριον έχει. Προφανώς για να πάει θα έχει. 1600 μίλια από Σκωτία για να πάει. Εγώ έχω πάει σε κάποια μάτια, έχω δει πώς. Πού ήταν απ' έξω. Απ' έξω να περιμένει με έναν. Ψάχνουν εισιτήριο. Ενδεχομένως να μην μπορούν να μπουν και μέσα κάποιοι, αν δεν είναι καλά με τις μπύρες που θα έχουν. Εντάξει, ναι, και μια που λέμε για μπύρες, ένας από τους κανόνες, ένα ποτήρι μπύρα δικαιούσε στο εντός γηπέδο. Ποτήρι. Πλαστικό. Ναι, ναι. Δεν δικαιούσε. Λογικό, εντάξει. Και σε κάποια παιχνίδια στα γήπεδα θα υπάρχουν μπύρα με μηδέν αλκοόλ. Όπως στο Σερβία-Αγγλία που παίζουν από τώρα ξύλο. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Πρεμιέρα σήμερα, Γερμανία-Σκωτία, πρώτος όμιλος στις 10 αυτό το παιχνίδι. Και έκανε μια πρόβλεψη, Θεόδωρε, ένας ολοκοτάγκος σε ζωολογικό κήπο στην, στην Γερμανία. Όχι, θα είναι δύσκολη επικράτηση. Ο ουρακοτάγκος. Εντάξει, ο ουρακοτάγκος. Αυτά με τα χταπόδια του ουρακοτάγκους, τέλος πάντων της Τίγρης, της Μαλαισίας και της Σιβηρίας. Το κάνει. Απορώ πώς ασχολείται ο κόσμος. Ωραία, η προϊστορία παίζει. Βγήκαμε, έτσι είπε η Γερμανία. Ευχαριστώ πολύ. Προϊστορία παίζει ρόλο. Σε αναμετρήσει τέτοιο επίπεδο. Βλέπει 8-5-4, ας πούμε. Θεωρητικά δείχνει ότι εντάξει, έχει μια υπεροχή η Γερμανία, αλλά. Για ποια προϊστορία μιλάμε, πότε παίχτηκαν τα μάτς. Ναι, και πριν πόσα χρόνια. Ναι, εξαρτάται, ας πούμε. Αν θυμάμαι καλά, σε επίπεδο Euro έχουν παίξει μια φορά το 92 ναι, πρέπει να είναι. Κερδίσαν οι Γερμανοί, αλλά για να προκριθούν οι Γερμανοί παρακάτω πρέπει να κερδίσουν οι Σκοτσέζοι. Τότε θυμάμαι την Κοινοπολιτεία 3-0. Ναι, αλλά εδώ υπάρχει όμως ένα άλλο στατιστικό στοιχείο που λέει για τη Γερμανία ότι σε πρώτο παιχνίδι σε μεγάλη διοργάνωση δέχεται την ήττα. Στις τρεις τελευταίες. Στις τρεις τελευταίες, ναι, ναι. Στις δύο αποκλείστηκε, στη μία πέρασε, έχασε από την Αγγλία μετά. Ναι. Αυτό είναι στοιχείο. Ασχέτω, δεν είναι δηλαδή ότι έγινε το ένα πριν 20 χρόνια, το άλλο πριν 2 χρόνια. Είναι συνεχόμενα, οπότε βλέπεις λίγο την. Υπάρχει ένα θέμα για τη Γερμανία. Ότι εντάξει, δεν είναι, ενώ έχει υλικό το οποίο μπορεί να μην είναι και το καλύτερο κατά πολλούς. Για άλλους είναι πάρα πολύ καλό. Παράγει παίχτες συνέχεια και δεν δικαιολογεί το γεγονός, δεν δικαιολογείται το γεγονός ότι δεν καταφέρνει με αυτόν τον υλικό έστω που έχει να μην πάει σε έναν επίπεδο παρακάτω και να διακριθεί και να αποκλείται σε δύο μουντιάλ. Αποτυχάνει πανταγωδός, ας πούμε. Εντάξει, το Euro έχασε από την Αγγλία. Οκ, okay, ήταν γηπεδόχος, έχασε. Θεωρώ ότι εντάξει. Περνά από διάφορα στάδια συνέχεια η Γερμανία. Δηλαδή μετά το 90, μετά το, πότε να σου πω, το 96 και μετά είναι μια ταμπελή αστάθεια. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, στον πάτο κάποια ώρα. Επανήλθε το 14. Θυμάμαι όταν ήμασταν, δουλεύαμε στην εφημερίδα και έπαιζε η Γερμανία και έκανε εντυπωσιακές νίκες. Βάζαμε τίτλους. Τα πάντζερ επέστρεψαν. Στο τέλος νικούν οι Γερμανοί. Ήταν ναι, τα πάντζερ, αυτά. Νομίζω, το πάντζερ έχει τελειώσει τώρα. Νομίζω έχει περάσει και αυτό. Έχει περάσει. Έχει φύγει και το πάντζερ, ενώ από την έννοια ότι ναι, ναι, έχει ναι, αλλάξει όλα και, και η σωματότυπη για τα πάντα. Νομίζω έχει φύγει και η νοοτροπία από τη μέση πια. Δεν είναι η ίδια από ήταν παλιά. Έχει αλλάξει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο γενικά και ο αθλητισμός που. Αυτά τα στερεότυπα έχουν σιγά σιγά αποσυρθεί. Έχουν φύγει. Ναι, ναι. Πάντως. Και για τη Σκωτία τα δεδομένα δεν είναι καλά, διότι στους τελευταίους 9 αγώνες κέρδισε μόνο το Γιβραλτάρ. Εντάξει, περιορισμένων δυνατοτήτων. Δηλαδή, βάλουμε τις εντεκάδες πάνω, νομίζω. Θα τις βάλουμε, θα τις βάλουμε και αυτές. Γιατί και για ποιον πράγμα μιλούν, ίσως περισσότερο. Ωραία, δηλαδή, πάμε να δούμε την πιθανή εντεκάδα που θα παρατάξει σήμερα η Γερμανία. Με Νόγερ, Μίντελστεν, Τάντ, ο Ρούντιγκερ, ο Κίμιχ, ο Άντριχ, ο Κρόους, ο Βίρτς. Ο Γκουντογκάν, ο Μουσιάλα και ο Χάβερτς. Μια πιθανή εντεκάδα, έτσι. Εγώ τους παίρνω μονάδες, ας πούμε, αυτούς τους παίχτες και λέω: ο Κίμιχ δεν είναι σπουδαίος αμυντικός είναι. Ο Ρούντιγκερ δεν είναι σπουδαίος αμυντικός είναι. Ο Τακ φοβερή σεζόν. Ο Μίτελστεν καλός αμυντικός, πολύ καλός. Ο Κρός, Γκουντογκάν, παρόλο που είναι στα 30 και σούπερ παίχτες. Ο Άντρες καλός. Ο Μουσιάλα υποτίθεται ότι είναι μαζί με τον Βίρτς απέναντι.
τα επόμενα... αυτό που περιμένουν οι Γερμανοί να τους αναπτύξουν. Και ο Χάβερτς αυτό που περίμεναν, αλλά δεν. Ναι. Από πλευρά Μονάδο λοιπόν έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Θα βγάλει από αυτό όμως το υλικό. Αυτό που θέλει. Ναι, που περιμένουν. Δηλαδή, ναι. Σωστό, σωστό. Θα το σε διπλώσει αυτή την ισχύ που φαίνεται να έχει σε αυτό το επίπεδο. Και εδώ μπαίνει και στην εξίσωση και το θέμα του προπονητή. 36 ετών, μεγάλη διοργάνωση, στο σπίτι του, η πίεση. Όλα παίζουν. Όλα μπαίνουν στο. Όλα μπαίνουν στην εξίσωση. Και ο προηγούμενο που έκατσε, ξέρω εγώ, 15 χρόνια πόσα έκατσε, α πούμε. Τον αφήσει ντου στην αρχή. Έκανε πράγματα. Έκανε, σαφώς έκανε. Και πάμε στην αντίστοιχη της Σκωτίας, την πιθανή ενδεκάδα της Σκωτίας, με Κλάρκ, Τίρνι, Χάνλεϊ, Χέντρι, ο Ράλτσον, ο Μαγκρέγκορ, ο Μαγκίν, ο Ρόμπερτσον, ο Μακτόμινεϊ, Γκίλμουρ και Σάνκλατ. Αν μου πείτε 5 που ξέρετε, 7 που ξέρετε, θα. Ναι, ο μέσος ποδοσφαιρόφιλος θα ξέρει. Αυτό που είναι μέσα στα πράγματα, την παρακολουθεί, του ξέρει του περισσότερου. Ο μέσος θα σου πει: ξέρω το Τίρνι, α πούμε, που okay, το Ρόμπερτσον σίγουρα, τη Λίβερπουλ, το Μακτόμινεϊ σίγουρα, αντί και το Μαγκίν. Οι Σκοτσέζοι, εγώ θεωρώ ότι έχουν μείνει μέσα τη δεκαετία του 90 και έχει μια εξήγηση. Όταν σιγά σιγά σταδιακά στι αγγλικέ ομάδε έπαψαν να θεωρούνται γηγενεί και οι Σκοτσέζοι και οι Ουαλλοί και οι Ιρλανδοί και οι Βορειοϊρλανδοί, άρα δεν μπορούσαν οι Ιγκλέζοι ομάδε να του χρησιμοποιήσουν στο ίδιο καθεστώ με του Άγγλου, άρχισε να αλλάζει το τοπίο. Οι Άγγλοι σιγά σιγά κατάφεραν να προσαρμοστούν λίγο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι Σκοτσέζοι δεν τα κατάφεραν. Ούτε οι Ιρλανδοί τα κατάφεραν ιδιαίτερα. Ούτε οι Βορειοϊρλανδοί. Οι Βορειοϊρλανδοί είχαν καλή ομάδα. Καλή ομάδα κάπου. Και έχουν μείνει πίσω. Και έβλεπε κάποτε είχαν άρχισε που είχαν καλύτερου παίκτε από την Αγγλία και τώρα δεν έχουν τίποτα σχέδιο. Εδώ και χρόνια. Ναι. Εντάξει, θα παρουσιάσουν εκείνο το κλασικό παιχνίδι. Τρέξε, πήδα, μάρκαρε, κάνε τάκλι. Δύο διαφορετικέ σχολέ. Ποια είναι. Ποδοσφαίρου. Σκωτία με Γερμανία. Καμία σχέση δεν έχω. Δύναμη, ταχύτητα, σέντρα. Κάποτε μπορεί να είχαν κάποια στοιχεία κοινά, βέβαια, λόγω. Ναι, αλλά τώρα όχι. Πάντως ο Ρόμπερτσον είπε ότι μπορούμε να κάνουμε την έκπληξη σε αυτόν τον όμιλο. Όλοι και... μπορούν να κάνουν έκπληξη. Το θέμα είναι αν μπορείς να την κάνεις, όχι. Εγώ να λέω ότι. Εντάξει, να σου πω με του Ούγγρου και του Ελβετού μπορεί να του κοντράρουν. Σαφώς και μπορούν. Τώρα για να περάσουν, πολύ δύσκολο το βλέπω. Εγώ θεωρώ ότι η Σκωτία είναι κλειδί το δεύτερο παιχνίδι. Διότι λογικά σήμερα χάνει από την Γερμανία. Λογικά. Το φαβορί. Πολλά λέω κλειδί. Το δεύτερο μήνυμα δεν ξέρω τι θα γίνει στο πρώτο. Εγώ νομίζω να το περιμένουμε μία-μία. Μπορεί ναι. Και να είναι, μπορεί και όχι. Ναι. Οπότε. Αυτό το είδαμε. Το παιχνίδι θα γίνει στην εντυπωσιακή αρένα του Μονάχου. 75.000 τίγκα. Ναι, δεν υπάρχει. Τίγκα είναι, δηλαδή. Ναι, δεν υπάρχει αδείγμα. Πάμε λίγο στους προπονητές. Προπονητής Γερμανίας, ο Νάγκλεσμαν, 36 ετών. Μπορούσε να ήταν και ποδοσφαιριστής ακόμα. Είμαι τα δεδομένα σήμερα, ναι. Ναι. Και απέναντι ο Στίβ Κλάρκ, 61 ετών, γνώριμος. Τον είδαμε και στην Κύπρο, καθώς η Σκωτία ήταν στον όμιλό μας. Και νομίζαμε ότι παίζαμε με την με τη Βραζιλία. Ναι, ναι. Εκεί φάνηκε ότι αναλύοντας κάποιος τη Σκωτία με την Κύπρο, θα νομίζω ότι είχε πάρα πολύ καλά στοιχεία, αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο παραπλανητικό. Για αυτό το δίδυμο, τι... Για τους Σκοτσέζους τεχνικούς γενικά, θυμάμαι ότι το 86, ας πούμε, ήταν ο Φέρκουσον προπονητής. Ναι. Παλιά είχαν καλούς, ο Τζόκστεν. Τώρα, γενικά, έτσι αλλιώς οι Βρετανικές χώρες δεν βγάζουν καλούς τεχνικούς. Έβγαλε, πώς δεν βγάζουν. Southgate. Ας το ρε φίλε, εντάξει. Δεν βγάζουν καλούς τεχνικούς, δεν βγάζουν. Δεν μου λένε τίποτα ο κ. Κλάρκ, ως τεχνικός ιδιαίτερος. Το κάτω-κάτω, ξέρεις, οι εθνικές ομάδες δεν είναι και ιδιαίτερα κριτήρια. Ναι. Μπορεί κάποιο να είναι πολύ καλή εθνική και να μην είναι για ομάδα και το ανάποδο. Περισσότερο είναι κουτσάρισμα με την έννοια... Και ο Νάγκελσμαν, εντάξει, θεωρεί το αυθεντία, ότι θα βγει και θα... Αλλά... Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι. Λοιπόν, πάμε στο αστέρι της Γερμανίας. Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από τον κύριο Τόνι Κρόους. 34 ετών, τερμάτισε την ποδοσφαιρική του καριέρα. Τελειώνει και στο Euro, έτσι. Εντάξει, επειδή εγώ έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στους μέσους, και
και αυτούς τους μέσους τους λίγο. Box to box, πες τους εξαρόχταρα, δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι. Τέλος πάντων, που πιάνουν την μπάλα και αυτούς εγκεφαλικούς τέλος πάντων. Πύρλο Κόουλ και επόμενη φορά που είναι αυτός ο Κρός. Κορυφαίος. Και από πλευράς Σκωτίας, ο Ρόμπερτσον, γνωστός. Πότε έγινε 30 χρόνια αυτό το παιδί. Ναι. Ναι, ρε. Πότε έγινε 30. Να σου πω, στη φάση που ήταν στα ντουζένια του και ήταν και απέναντι ο Αλεξάνδερ Άρνολτ, ο Τρέντ δηλαδή. Ήταν εντυπωσιακός. Ναι, ήταν εντυπωσιακή. Ήταν εντυπωσιακός. Τα ανεβάσματά του, δηλαδή, 90 λεπτά ήταν πάνω κάτω, ναι, ήταν φοβερός. Είχε δραματισμούς πράγματα. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν είναι σε εκείνο το επίπεδο. Δεν είναι στα καλά του. Εντάξει, ένας πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός. Για μένα είναι εξαιρετικός και δικαίως είναι το αστέρι της Σκωτίας. Γενικά από αυτό το γύρο τι περιμένεις. Περιμένεις να δεις θέαμα, περιμένεις να δεις παιχνίδια κλειστά, περιμένεις... Τι να σου πω. Καταρχήν θα πρέπει να δεις πώς θα πάει η πρώτη αγωνιστική, που θα είναι συνήθως, ξέρεις, είναι το τροχιοδεικτικό. Ναι. Μισό μηδέν να κερδίσω και να κερδίσω. Ναι. Ναι, ή μπορεί να έρθει έκπληξη και να βάλει τον άλλο, ξέρω, στην πρίζα. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θυμίσω, ας πούμε, λέγαμε ότι περνούν οι τέσσερις καλύτερες τρίτες. Η Πορτογαλία πήρε γύρω το 16, περνώντας με τρεις ισοπαλίες. Ναι. Μπορούμε να δούμε, μπορούμε να δούμε, για παράδειγμα, τη φάση των ομίλων όπως είδαμε στο Μουντιάλ με την Αργεντινή, που ήταν στην πρίζα για κάποια μεγάλη ομάδα. Να αποκλειστεί, εννοείς. Τι να σου πω. Το έχουμε ξαναδεί. Και η Γαλλία έχει πάθει. Η Γερμανία δεν έχει πάθει δύο φορές στο Μουντιάλ αποκλεισμό. Ναι. Η Γαλλία δεν το έχει πάθει πιο παλιά. Εδώ η Ιταλία δεν είχε καταφέρει να πάει στο Μουντιάλ. Ναι. Αν ποντάρει σήμερα τα λεφτά σου ή ένα ποσό για ποιο θα πάρει την. Ποιο θα κατακτήσει το γύρο. Εσύ είπα ότι θεωρώ ότι θα το πάρει η Πορτογαλία. Άρα Πορτογαλία. Ναι. Και σήμερα. Σήμερα, αν είχα να παίξω κάτι. Θα βάζα 1-2-0 τη Γερμανία. Εγώ θα εμπιστευτώ τον Ουρουκουτάγκο. Δύσκολη νίκη της Γερμανίας, αλλά goal και over. 2-1, ας πούμε. 2-1. Να βάλουν γκολ οι Σκοτσέζοι. Να βάλουν γκολ οι Σκοτσέζοι. Εγώ λέω 2-0 οι Γερμανοί. Ωραία. Να μας στέλνετε κι εσείς τις προβλέψεις σας για το τι θα γίνει και θα βρούμε στο τέλος ποιος είναι πιο κοντά. Αν είναι. Ή ποιος θα πάει κουβά. Εντάξει, αν θέλεις να σου πω για την δεύτερη βραδιά, μπορώ να πω. Για ένα μάτσο όμως, όχι για τρία. Πες το. Εντάξει. Θα κάτσει 1-1 το Ουγγαρία-Ελβετία. 1-1 Ουγγαρία-Ελβετία. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο μου, τέλος πάντων, πρώτη πρόβλεψη. Πρώτη πρόβλεψη. Το λοιπόν, κλείνοντας, τι έχουμε να άλλο να μεταφέρουμε στο φιλάθλο κόσμο, να υπενθυμίσουμε την... Να θυμίσουμε καταρχήν, τους υποστηρικτές μας, είναι πολύ σημαντικό, ο Παμπέτ και οι υπεραγωγές ΑΜΕΓΑ, οι οποίες είπαμε έχουν και μια καμπάνια, ΑΜΕΓΑ παίζει μπάλα, έχει τώρα πάρα πολλά προσφορές, υπάρχει έναν αυτοκίνητο Kia και ο κόσμος, για να μην τα πούμε όλα εδώ, υπάρχει πλήρης ενημέρωση στον τύπο. Σωστό. Απλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να υπενθυμίσουμε ότι το ραντεβού μας θα είναι καθημερινό στις 3. Τρουα. Κάθε μέρα. Τράει. Εκπομπή θα μεταδίδεται στην ιστοσελίδα μας, στο Sport Time. Ταυτόχρονα στο κανάλι μας στο YouTube, Pondit CY και στο YouTube. Από εσάς, σχολιασμό θετικό, αρνητικό, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι έχει σχέση με το Euro και φυσικά να είναι μέσα σε λογικά πλαίσια. Να παραπάνω πράγματα, ακόμα δεν ξεκίνησε. Ναι, ακόμα δεν ξεκίνησε. Τώρα πούμε και στη ροή των αγώνων, θα συζητάμε την προηγούμενη μέρα, έχουμε πολλά να πούμε για τρία παιχνίδια της ημέρας, τώρα είμαστε στο ένα παιχνίδι. Είναι η αρχή, να ευχηθούμε καλή απόλαυση. Καλό γιούρο να παρακολουθήσουμε, καλό θέαμα να το ευχαριστηθούμε και εδώ θα είμαστε εμείς μια πλειάδα συναδέλφων για να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στο γιούρο. Σας ευχαριστούμε, ραντεβού αύριο στις 3. Γεια σας. Εντάξει, ένα παιχνίδι δεν έχει πολλά. Thank you.
Όχι, καλό είναι για ένα παιχνίδι. Ναι, αλλά να σου πω τι γίνεται από αύριο που θα μπει στη διαδικασία. Να σχολιάσεις. 3 παιχνίδια χθες.